Οργισμένη είναι η αντίδραση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης για το αδιέξοδο που οδήγησε στην ταλαιπωρία εκατοντάδων ογκολογικών ασθενών στο Παγνί. Όπως ξεκαθάρισε σε ανακοίνωσή της η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και επιβεβαιώνει η Λένα Μπορμπουδάκη με δηλώσεις της στην Κρήτη TV, εδώ και ημέρες είχαν δοθεί σαφείς οδηγίες στη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα στην πληρωμή των τεχνολόγων, ώστε να μην σταματήσουν να εργάζονται για την ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου. Δικαιολογίες τύπου δεν μας έχει καταβάλει η ΕΟΠΗ οικονομική αποζημίωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από διοικήσεις νοσοκομείων όταν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου και εν συνεχεία ρύθμισης. Το θέμα με την ακύρωση εκατοντάδων θεραπείων ογκολογικών ασθενών ανέδειξε το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνί για να ακολουθήσει δήλωση του διοικητή, ο οποίος ανέφερε ότι για το πρόβλημα δεν ευθύνεται το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι έχουν να πληρωθούν 9 μήνες, αλλά στην ΥΠΕ, η οποία, όπως ανέφερε, ευθύνεται που δεν μετακίνησε 4 τεχνολόγους από το Βενιζέλιο στο Παγνί. Παρά τα 4 αιτήματα που έχουν υποβληθεί από το περασμένο καλοκαίρι, ώστε να τακτοποιηθεί το αίτημα της μετακίνησης των εκπαιδευμένων τεχνολόγων από το Βενιζέλιο στο Παγνί, η ΔΥΠΕ δεν το ικανοποίησε. Με συνέπεια, οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στην οργανική τους θέση. Έτσι, έμεινε ακάλυπτη τόσο η απογευματινή βάρδια, όσο και η πρωινή. Πρέπει να έχουν προβεί στην πληρωμή των τεχνολόγων για να μην έρθουμε αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα. Αυτό ζητήθηκε και με έγγραφο δικό μου πριν 2 ημέρες από τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού. Ενώ αρκετές φορές είχε γίνει συζήτηση για την αποπληρωμή, την καταβολή των δεδουλευμένων των τεχνολόγων, τμήματων όπως η ακτινοθεραπεία, ο αξονικός, ο μαγνήτης, πυρηνική ιατρική και η περίχου, δεν είχε ολοκληρωθεί η καταβολή των δεδουλευμένων. Ο ισχυρισμός αυτός φαίνεται ότι ξεχύλισε το ποτήρι για την 7η Υγειονομική Περιφέρεια και τη Λένα Μπορμπουδάκη, η οποία σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας ζήτησε από τους εργαζομένους να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους, όπως και έγινε από σήμερα το πρωί. Να ξεκαθαρίσουμε ότι μετά και την παρέμβαση της Υγειονομικής Περιφέρειας οι ακτινοθεραπείες διενεργούνται κανονικά. Έχω επικοινωνήσει και με την Διευθύντρια του Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος. Έχει ενημερωθεί σχετικά και το Υπουργείο. Επομένως, οι ογκολογικοί μας ασθενείς θα κάνουν τις ακτινοθεραπείες τους κανονικά. Στην αιχμηρή ανακοίνωσή της, η Υγειονομική Περιφέρεια αναφέρει αφενός ότι οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να είχαν πληρωθεί, αφετέρου ότι η έγγραφη προειδοποίησή τους, η οποία είχε σταλεί στις 12 Φεβρουαρίου στη διοίκηση του νοσοκομείου, δεν έφτασε ποτέ στα γραφεία της ΥΠΕ. Ενώ η διοικήτρια ενημερώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου στη διάρκεια της επίσκεψής της στο Παγνί. Δυστυχώς δεν είχε κοινοποιηθεί στην Υγειονομική Περιφέρεια, με αποτέλεσμα να μην έχουμε λάβει γνώση για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν υπάρχουν δεδουλευμένα να αποπληρώνονται από τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Εξίσου αιχμηρή είναι η απάντηση και στο επιχείρημα για τη μη μετακίνηση τεχνολόγων από το Βενιζέλιο στο Παγνί. Η διοίκηση της 7ης είπε κάνει σαφές ότι δεν θα κλείσουμε τα ακτινολογικά τμήματα του Βενιζελίου, επειδή η διοίκηση του Παγνί, αντί να εκπαιδεύσει τους τεχνολόγους του Παγνί, αποφασίζει ότι η λύση είναι να κλείσουμε τμήματα από άλλα νοσοκομεία. Αυτά συμβαίνουν όταν αυτενεργούμε και παρακάμπτονται οι κεντρικές διαχειριστικές αρχές, όπως είδαμε να συμβαίνει και με την αυθαίρετη απόφαση για τη διενέργεια rapid test στους συνοδούς ασθενών, με οικονομική επιβάρηση των ίδιων, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εξ αρχής ότι θα καλύπτονται από το νοσοκομείο, όπως είχε επισημάνει η διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.